Αποσπάσματα από το βιβλίο «Κοινωνικός Αναρχισμός ή Lifestyle Αναρχισμός, ένα αγεφύρωτο χάσμα» από τις εκδόσεις Σνάφη. Εδώ και δύο αιώνες ο αναρχισμός ως ένα οικουμενικό σώμα αντιαυταρχικών ιδεών αναπτύχθηκε μέσα από την αντίθεση δύο τάσεων. Μία περσοναλιστική αφοσίωση στην ατομική αυτονομία και μία κολεκτιβιστική αφοσίωση στην κοινωνική ελευθερία. Αυτές οι τάσεις δεν έχουν με κανένα τρόπο συμφιλειωθεί στην ιστορία της ελευθεριακής σκέψης. Η αποτυχία του αναρχισμού να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, να αρθρώσει τη σχέση μεταξύ ατομικού και συλλογικού και να εξαγγείλει τις ιστορικές περιστάσεις που θα έκαναν εφικτή μια ακρατική κοινωνία, δημιούργησε προβλήματα στην αναρχική σκέψη που παραμένουν άλυτα μέχρι σήμερα. Η προτίμηση του Godwin για την εξουσία της δικής μου νόησης και συνείδησης, όπως και η καταδίκη από τη μεριά του Proudhon, του χεριού που απειλεί να περιορίσει την ελευθερία του, έδωσε στον αναρχισμό μια τεράστια ατομικιστική όθηση. Συναρπαστικές, καθώς μπορεί να είναι κάτι τέτοιες διακηρύξεις, και στις ΗΠΑ έχουν κερδίσει υπολογίσιμο θαυμασμό από τη λεγόμενη ελευθεριακή, για την ακρίβεια την ευπρεπή δεξιά, με τους ομολόγους της ελεύθερης επιχείρησης, αποκαλύπτουν έναν αναρχισμό που έρχεται σε αντίθεση με τις ίδιες τους τις ιδέες. Αντιθέτως, ο Μιχαήλ Μπακούνιν και ο Πιέρ Κροπότκιν στήριξαν βασικά κολεκτιβιστικές απόψεις, στην περίπτωση του Κροπότκιν ξεκάθαρα κομμουνιστικές. Συχνά ο Μπακούνιν εξέφρασε με στένο στην αντίθεσή του στην ατομικιστική τάση που υπάρχει στον φιλελευθερισμό και τον αναρχισμό. Αν και η κοινωνία είναι υποχρεωμένη στα άτομα, έγραψε σε μια σχετική ήπια δήλωση, η συγκρότηση του ατόμου είναι κοινωνική. Ακόμη και το πιο άθλιο άτομο της παρούσας κοινωνίας μας δεν θα μπορούσε να υπάρξει και να αναπτυχθεί χωρίς τις σωρευτικές κοινωνικές προσπάθειες αμέτρητων γενεών. Έτσι, το άτομο, η ελευθερία του και η λογική του είναι τα προϊόντα της κοινωνίας και όχι το αντίστροφο. Η κοινωνία δεν αποτελεί το προϊόν των ατόμων που τη συνιστούν. Και την υψηλότερη, την πιο πλήρη ανάπτυξη να έχει ένα άτομο, τη μεγαλύτερη ελευθερία, και όσο περισσότερο είναι προϊόν της κοινωνίας, τόσο περισσότερο λαμβάνει από την κοινωνία και τόσο μεγαλύτερο θα είναι το χρέος του προς αυτήν. Ο Κροπότκιν από την πλευρά του παρέμεινε συνεπής υπέρμαχος του κολεκτιβισμού. Σε ένα από τα πιο γνωστά του κείμενα, το άρθρο του για τον αναρχισμό στην Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, ο Κροπότκιν τοποθετεί τις οικονομικές αντιλήψεις του αναρχισμού στην αριστερή πτέρυγα όλων των σοσιαλισμών, καλώντας σε μια ριζική κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους, στο πνεύμα των τοπικών και προσωπικών πρωτοβουλειών και της ελεύθερης ομοσπονδίας από το απλό στο σύνθετο, αντί της σύγχρονης ιεραρχίας από το κέντρο στην περιφέρεια. Σε μια εποχή με θυελλώδεις κοινωνικές ανακατατάξεις, σημαδεμένη από την άνοδο του μαζικού κινήματος της εργατικής τάξης, που κορυφώθηκε στη δεκαετία του 30 και την Ισπανική Επανάσταση, οι αναρχοσυνδικαλιστές και οι αναρχοκομμουνιστές, όχι λιγότερο από ότι οι μαρξιστές, θεώρησαν τον αναρχοατομικισμό ως εξωτικό μικροαστισμό. Συχνά του επιτέθηκαν αρκετά άμεσα, θεωρώντας τον ως μια τριφυλότητα της μεσαίας τάξης, ριζωμένη περισσότερο στον φιλελευθερισμό παρά στον αναρχισμό. Δύσκολα οι οποιοδήποτε αναρχοατομικιστές άσκησαν επίδραση στην αναδυόμενη εργατική τάξη. Εξέφρασαν την αντίθεσή τους με εντελώς προσωπικό τρόπο, κυρίως μέσα από παράφορες χειρονομίες, εκκεντρικές συμπεριφορές και αποκλίνοντες τρόπους ζωής στα πολιτισμικά γκέτο του τέλους του αιώνα στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και το Λονδίνο. Ως πιστεύω, ο ατομικιστικός αναρχισμός υπήρξε κυρίως ένας μποέμικος τρόπος ζωής, πιο πολύ αισθητός στα αιτήματα για σεξουαλική ελευθερία, ελεύθερος έρωτας και βαθιά συνδεδεμένος με τις καινοτομίες στην τέχνη, τη συμπεριφορά και τον ντύσιμο. Οι ατομικιστικές αναρχικοί ήρθαν στο προσκήνιο της ελευθεριακής δράσης κυρίως σε εποχές αυξημένης κοινωνικής καταστολής και ύφεσης του μαζικού κινήματος και τότε έδρασαν κυρίως ως τρομοκράτες. Στη Γαλλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ, οι ατομικιστές αναρχικοί έδρασαν με τρομοκρατικές πράξεις που έδωσαν στον αναρχισμό τη φήμη μιας βίαιης απειλητικής συνωμοσίας. Αυτοί που στράφηκαν στην τρομοκρατία δεν ήταν τόσο οι ελευθεριακοί σοσιαλιστές, όσο απεγνωσμένοι άντρες και γυναίκες που χρησιμοποιούσαν όπλα και εκρηκτικά ως μέσο πάλης ενάντια στις αδικίες και το φιλισταϊσμό της εποχής τους, θεωρώντας ότι δρούν στο όνομα της προπαγάνδας με δράση. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, ο ατομικιστικός αναρχισμός εκφραζόταν μέσα από μορφές πολιτιστικής παρέκκλησης και ανυπακοής. Όσο οι αναρχικοί έχαναν την επαφή τους με το δημόσιο χώρο, τόσο αναδύονταν μέσα στο αναρχικό κίνημα ο ατομικισμός. Στις παραδοσιακά ατομικιστικές φιλελεύθερες ΗΠΑ και Βρετανία, η δεκαετία του 90 πλημμυρίζεται από κεντρικούς αναρχικούς, που πέρα από τη φανταχτερή ριζοσπαστική ρητορική τους, καλλιεργούν έναν όψιμο αναρχοατομικισμό που θα ονομάσω lifestyle αναρχισμό. Εξειδικευμένος τυχοδιοκτισμός, προσωπική καταξίωση, μία αποστροφή στη θεωρία παράξενα συναφής με τις αντιορθολογικές τάσεις του μεταμοντερνισμού, ύμνη στην έλλειψη θεωρητικής συνοχής, πλουραλισμός, μια βασική απολύτικη και αντιοργανωτική αφοσίωση στη φαντασία, την επιθυμία και την έκσταση και μια
όλο και πιο εσωστρεφή αιμονή με την καθημερινότητα, αντανακλούν το επαχθές τίμημα που η κοινωνική αντίδραση έχει στοιχήσει στον ευρωαμερικανικό αναρχισμό τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η ψυχοθεραπεία σε όλες τις εκφάσεις καλλιεργεί έναν εσωστρεφή αυτό που γυρεύει την αυτονομία σε μια εφησυχασμένη ψυχολογική συνθήκη συναισθηματικής αυτάρκειας, όχι στον κοινωνικά προσανατολισμένο εαυτό που αναπτύσσεται σε συνθήκες ελευθερίας. Στον lifestyle αναρχισμό στη ψυχοθεραπεία, το εγώ είναι τοποθετημένο απέναντι στο συλλογικό, ο εαυτός απέναντι στην κοινωνία, το προσωπικό απέναντι στο κοινοτικό. Σήμερα αυτό που περνάει για αναρχισμό στην Αμερική και όλο και περισσότερο στην Ευρώπη είναι περίπου ένας ενδοσκοπικός περσοναλισμός που υποτιμά την υπεύθυνη κοινωνική στράτευση. Μια ομάδα συνάντησης με διάφορα ψευδόνυμα όπως κολεκτίβα και affinity group. Ένας ψυχισμός που αλαζονικά χλεβάζει τη δομή, την οργάνωση και την ανάμειξη στη δημόσια σφαίρα και μια παιδική χαρά για νεανικά ενθύμια. Συνειδητά ή μη, πολλοί lifestyle αναρχικοί εκφράζουν περισσότερο την προσέγγιση του Μουσέλ Φουκό για την προσωπική ανταρσία παρά την κοινωνική επανάσταση, ταγμένοι καθώς είναι σε μια αντιφατική και κοσμική κριτική της εξουσίας ως τέτοιας, παρά σε ένα αίτημα για τη θεσμισμένη ενδυνάμωση των καταπιεσμένων μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, συμβούλια ή και συνομοσπονδίες. Ο lifestyle, όπως και ο ατομικιστικός αναρχισμός, απαξιώνει τη θεωρία με τις μυστικές και πρωταγωνιστικές καταβολές του, που συνήθως είναι πολύ αόριστες, διαισθητικές και ακόμη και ανορθολογικές για να αναλυθούν άμεσα. Αποτελούν περισσότερο συμπτώματα παρά αιτίες της γενικής κρίσης προς μια καθαγίαση του εαυτού ως ένα καταφύγιο από την υπάρχουσα κοινωνική δυσφορία. Ωστόσο, οι κατά κύριο λόγο περσοναλιστικοί αναρχισμοί έχουν ακόμη ορισμένα συγκεχημένα θεωρητικά προτάγματα που επιδέχονται κριτικής εξέτασης. Η ιδεολογική τους γενεαλογία είναι φασικά φιλελεύθερη, θεμελιωμένη πάνω στο μύθο του απόλυτα αυτόνομου ατόμου, του οποίου τα ζητήματα για αυτοκαθορισμό κυρώνονται από αξιωματικά φυσικά δικαιώματα, μια ηγενή αξία ή σε ένα πιο εκλεπτισμένο επίπεδο από ένα διαισθητικό καντιανό ιδεαλιστικό εγώ που παράγει όλη την πραγματικότητα που είναι δυνατόν να γνωρίζουμε. Αυτές οι παραδοσιακές απόψεις επιπλέουν πάνω στο εγώ του Max Stirner, το οποίο μοιράζεται με τον υπαρξισμό μια τάση να απορροφά όλη την πραγματικότητα μέσα του, λες και το σύμπαν κινήθηκε από τις επιλογές του αυτοπροσδιοριζόμενου ατόμου. Όταν λοιπόν οι lifestyle αναρχικοί ζητούν αυτονομία παρά ελευθερία, χάνουν τους πλούσιους κοινωνικούς συνειρμούς της ελευθερίας. Στην πραγματικότητα, η σημερινή σταθερή αναρχική τυμπανοκρουσία για την αυτονομία παρά για την κοινωνική ελευθερία, freedom, δεν μπορεί να αγνοηθεί ως κάτι το τυχαίο. Συγκεκριμένα στις αγγλοαμερικανικές ποικιλίες της ελευθεριακής σκέψης, όπου η ιδέα της αυτονομίας αντιστοιχεί πιο στενά στην προσωπική ελευθερία, liberty. Χαρακτηριστικά ο Πολ Γκούντμαν, ένας βασικά ατομικιστής αναρχικός, διακηρύσει ότι για μένα η κύρια αρχή του αναρχισμού δεν είναι η ελευθερία, αλλά η αυτονομία. Η ικανότητα να αρχίζεις μια δραστηριότητα και να τη διεκπεραιώνεις με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Μια άποψη που αντιπροσωπεύει έναν εστέτ, αλλά όχι έναν κοινωνικό επαναστάτη. Ενώ η αυτονομία σχετίζεται προφανώς με το αυτεξούσιο άτομο, η ελευθερία συνυφαίνει το ατομικό με το συλλογικό. Στην ελευθερία, ο ατομικός εαυτός δεν στέκεται απέναντι ή μακριά από τη συλλογικότητα, αλλά συγκροτείται σε σημαντικό βαθμό και σε μια ορθολογική κοινωνία αυτό θα πραγματωνόταν από τη δική του κοινωνική ύπαρξη. Η ελευθερία έτσι δεν υπάγεται στην ελευθερία του ατόμου, αλλά υποδηλώνει την πραγματοσή της. Αν ο lifestyle αναρχισμός χρειάζεται ένα ακαδημαϊκό γενεαλογικό δέντρο, θα το βρει στην προσπάθειά του να συγχωνεύσει τον Μπακούνιν και τον Κροπότκιν με τον Τζον Στιούαρτ Μιλ. Αλίμονο, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι κάτι παραπάνω από ακαδημαϊκό. Παραμένει αληθές ότι τα άτομα ποτέ δεν συγκροτούν απλές συλλογές μονάδων, πέρα ίσως από το κυβερνοδιάστημα. Αντίθετα, ακόμη και όταν μοιάζουν ότι ζουν εξατομικευμένα και ερμητικά, προσδιορίζονται μέσα από τις σχέσεις που συνάπτουν ή είναι υποχρεωμένα να συνάπτουν μεταξύ τους, χάρη στην ίδια την πραγματική τους ύπαρξη ως κοινωνικά όντα. Η ιδέα ότι μια συλλογικότητα και άρα μια κοινωνία είναι απλά μια συλλογή ατόμων, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, αναπαριστά μια διορατικότητα μέσα στη φύση των ανθρώπινων συναναστροφών που δεν θα χαρακτηρίζαμε ως φιλελεύθερη, αλλά ειδικά σήμερα δυναμικά αντιδραστική. Χωρίς την πλούσια συνάρθρωση των κοινωνικών σχέσεων με τις οποίες οι άνθρωποι εντρυφούν από τη γέννησή τους μέσω της οριμότητας στη μεγάλη τους ηλικία, μια συλλογή ατόμων όπως το θέτει Brown. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αναφέρεται στο έργο του Susan Brown, The Politics of Individualism, για να το θέσουμε ομά, δεν θα ήταν καθόλου κοινωνία. Θα ήταν κυριολεκτικά μια συλλογή με την έννοια της Thatcher εγωιστικών μονάδων που θα επικεντρώνονταν γύρω από τον εαυτό τους και τα ωφέλη τους. Άτομα εντελώς απορροφημένα με τον εαυτό τους είναι με μια διαλεκτική αντιστροφή σε τεράστιο βαθμό από εξατομικευμένα σε σχέση με τη θέλησή τους για οποιοδήποτε σκοπό, πέρα από την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών και επιθυμιών, οι οποίες σήμερα είναι συχνά κοινωνικά χαλκευμένες σε κάθε περίπτωση. Υποτιμώντας οι Brown τις ορθολογικές, διαμεσολαβημένες από το λόγο και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες για τη συλλογική λήψη αποφάσεων ως επιβολή και διακυβέρνηση,
επιβραβεύει το δικαίωμα μιας μειοψηφίας ενός ηγεμονικού εγώ να απορρίπτει την απόφαση της πλειοψηφίας. Στην ίδια την υπαρξιακή κατάσταση, αν θέλετε, μιας αναρχικής κοινωνίας, μια άμεση ελευθεριακή δημοκρατία, οι αποφάσεις θα παίρνονταν σίγουρα ακολουθώντας μια ανοιχτή συζήτηση. Έπειτα, η μειοψηφία που θα καταψηφιζόταν, ακόμη και η μειοψηφία του ενός, θα είχε όσες ευκαιρίες ήθελε να αντιπαραθέσει επιχειρήματα για να προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την απόφαση. Η λήψη αποφάσεων με την ομοφωνία από την άλλη μεριά καθιστά αδύνατο ένα συνεχιζόμενο διάλογο, την πολύ σημαντική διαδικασία της συνεχούς ανταλλαγής απόψεων, χωρίς οποίες η κοινωνική καθώς και η ατομική δημιουργικότητα θα ήταν αδύνατες. Με το υπαρξιακό άτομο από τη μια μεριά και μια κοινωνία που συνιστά συλλογή ατόμων και τίποτα παραπάνω από την άλλη, το χάσμα μεταξύ αυτονομίας και ελευθερίας καθίσταται αγεφύρωτο. Στο παρακάτω απόσπασμα, ο Μπούκτσιν αναφέρεται στο Taz του Χακίμ Μπέι, δηλαδή του Peter Lambourne Wilson, το οποίο θεωρεί ένα από τα πιο άνοστα παραδείγματα lifestyle αναρχισμού. Το κράτος είμαι εγώ. Μαζί με τους Μπέιδες μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον δύο ανθρώπους αυτόν τον αιώνα που απόλαυσαν αυτά τα σαρωτικά προνόμια, τον Ιωσήφ Στάλιν και τον Αδόλφο Χίτλερ. Οι πιο πολλοί από τους υπόλοιπους θνητούς, οι πλούσιοι και οι φτωχοί το ίδιο, μοιραζόμαστε όπως το έθεσε κάποτε ο Ανατόλ Φρανς την απαγόρευση να κοιμηθούμε κάτω από τις γέφυρες του Σικουάνα. Πράγματι, αν ο Φρεντερίκο Έγκελς στο On Authority περί κύρους, με την υπεράσπιση της ιεραρχίας, αναπαριστά μια αστική μορφή σοσιαλισμού, το Taz και τα παρακλάδια του αναπαριστούν μια αστική μορφή αναρχισμού. Δεν υπάρχει προσήκον, μας λέει ο Μπέις, ούτε επανάσταση, ούτε αγώνας, ούτε μονοπάτι αν είσαι ήδη μονάρχης του δικού σου το μαριού. Η απαραβίαστη ελευθερία σου περιμένει να ολοκληρωθεί μόνο από την αγάπη άλλων μοναρχών. Μια πολιτική του ονείρου, επίμονη όπως η γαλανότητα του ουρανού. Λέξεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν ως επιγραφές έξω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ως διακηρύξεις πίστης στον εγωισμό και την κοινωνική απάθεια. Η αστική τάξη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τέτοιες lifestyle δημιουργίες. Με την αποστροφή του για τους θεσμούς, τις οργανώσεις της μαζικής βάσης, τον κύριο προσανατολισμό του προς την υποκουλτούρα, την ηθική της παρακμής, τον ύμνο του για το εφήμερο και την απόρριψη των προγραμμάτων, αυτό το είδος ναρκισσιστικού αναρχισμού είναι κοινωνικά ακίνδυνο, συχνά δε αποτελεί μια βαλβίδα εκτόνωσης της κοινωνικής δυσφορίας απέναντι στην κυρίαρχη τάξη. Με τον Μπέι, ο lifestyle αναρχισμός απομακρύνεται από έναν μεστό νοήματος κοινωνικό ακτιβισμό και προσιλωμένη αφοσίωση σε διαρκή και δημιουργικά προτάγματα, με το να αυτοκαταργείται μέσα στις απολαύσεις, ένα μεταμοντέρνο μηδενισμό και μια ενσυχή συνιτσεϊκή αίσθηση ελιτιστικής ανωτερότητας. Το τίμημα που θα κληθεί να πληρώσει το αναρχικό κίνημα, αν επιτρέψει σε αυτόν τον πολιτό να εκτοπίσει τα ελευθεριακά ιδανικά μιας προηγούμενης περίοδου, θα μπορούσε να είναι τεράστιο. Ο εγωκεντρικός αναρχισμός του Μπέι με τη μεταμοντέρνα αναδίπλωση στην ατομικιστική αυτονομία, οι φουκοϊκές οριακές εμπειρίες και η νεοκαταστασιακή έκσταση απειλούν να καταστήσουν την ίδια τη λέξη αναρχισμός πολιτικά και κοινωνικά ακίνδυνη, ένα απλό καπρίτσιο που θα σκανδαλίζει διασκεδαστικά τους μικροαστούς όλων των εποχών. Φίλοι που πρόσφατα επισκέφτηκαν τη Νέα Υόρκη με ενημερώνουν όντως ότι ένα εστιατόριο με αρκετά ακριβά μενού, λινά τραπεζομάντιλα και γιάπικη πελατεία, στο St. Mark's Place στη Lower East Side, ένα πεδίο μάχης της δεκαετίας του 60, ονομάζεται Αναρχία. Αυτό το εκτροφείο για τους μικροαστούς της πόλης διατηρεί ένα αντίγραφο ιταλικής τοιχογραφίας The Fourth Estate, που δείχνει τους εξεγερμένους εργάτες του τέλους του 19ου αιώνα να βηματίζουν εναντίον ενός μη απεικονισμένου στο έργο αφεντικού ή πιθανόν ενός αστυνομικού τμήματος. Ο lifestyle αναρχισμός μπορεί εύκολα να γίνει μια επιλογή για την καταναλωτική αυρότητα. Το εστιατόριο, μου έχουν πει, έχει επίσης σεκιουριτάδες, μάλλον για να κρατάνε απ' έξω τον ντόπιο όχλο που απεικονίζει τοιχογραφία. Ας το θέσουμε ομά. Η σημερινή ύφεση δεν υφίσταται λόγω των μηχανών, αλλά λόγω των αχόρτα αγωναστών που χρησιμοποιούν τις μηχανές για να αντικαταστήσουν την εργασία ή να την εκμεταλλευτούν πιο εντατικά. Πράγματι, οι ίδιες οι μηχανές που αστός απασχολεί για να μειώσει το κόστος παραγωγής θα μπορούσαν σε μια ορθολογική κοινωνία να χρησιμοποιηθούν για να ελευθερώσουν τα ανθρώπινα όντα από το μόχθο που δεν απαιτεί νοητικές ικανότητες με πιο δημιουργικές και προσωπικά ανταποδοτικές δραστηριότητες. Η αποκήρυξη της τεχνολογίας και του πολιτισμού ως εγγενώς καταπιεστικών επί της ανθρωπότητας στην ουσία υπηρετεί τη συσκότηση των συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων που απονέμουν προνόμια στους εκμεταλλευτές ενάντια στους εκμεταλλευομένους και στους ιεραρχικά ανώτερους ενάντια στους ιεραρχικά κατώτερους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρνηθούμε ότι πολλές τεχνολογίες είναι καθ' αυτές κυριαρχικές και οικολογικά επικίνδυνες ή ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι ο πολιτισμός ήταν μια ολοκληρωτική ευλογία. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, τα τεράστια φράγματα, τα υπερσυγκεντροποιημένα βιομηχανικά συγκροτήματα, το εργοστασιακό σύστημα και η στρατιωτική βιομηχανία, όπως και η γραφειοκρατία, η αστική μάστιγα και τα σύγχρονα ΜΜΕ, έχουν γίνει ολέθρια σχεδόν από τις απαρχές τους.
αλλά ο 18ος και ο 19ος αιώνας δεν απέτυσαν τις ατμομηχανές, τη μαζική παραγωγή ή ανεξαιρέτως τις γιγαντιές πόλεις και τις ατέλειωτες γραφειοκρατίες, μόνο και μόνο για να αποδασώσουν τεράστιες περιοχές της Βόρειας Αμερικής και να εξολοθρεύσουν κατ' ουσίαν τους ηθαγενείς ή για να αποσαρθρώσουν το έδαφος από ολόκληρες περιοχές. Αντίθετα, ακόμη και πριν οι σιδηρόδρομοι φτάσουν σε όλα τα μέρη της περιοχής, μεγάλο κομμάτι αυτής της καταστροφής είχε ήδη διαμορφωθεί με τη χρήση απλών τσεκουριών, μουσκέτων με μπαρούτι, αμαξών και οργωμάτων με τη λεπίδα του αλετριού. Ο Κροπότκιν εν πρώτης ενδεικτικά έδωσε έμφαση στην πρόοδο της σύγχρονης τεχνικής, η οποία απλοποιεί με θαυμαστό τρόπο την παραγωγή όλων των απαραίτητων για ζωή. Σήμερα το να ψευτοανακατεύεσαι στον πρωταγωνισμό είναι ακριβώς το προνόμιο των πλούσιων κατοίκων του άστεως, που μπορούν να ξοδέψουν τον χρόνο τους για να παίξουν με φαντασίες που αρνούνται όχι μόνο την πείνα και τη φτώχεια, τους νομάδες, οι οποίοι από ανάγκη κατοικούν στους δρόμους του άστεως, αλλά και τους ξεθεωμένους εργαζομένους. Οι σύγχρονες εργαζόμενες γυναίκες με παιδιά δύσκολα θα έκαναν χωρίς την ανακούφιση, αν και ελάχιστη, που τους προσφέρει το πλυντήριο στις καθημερινές τους οικιακές εργασίες, πριν να πάνε να δουλέψουν για να κερδίσουν αυτό που συχνά είναι το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των οικοκυριών τους. Η αποκήρυξη μιας προηγούμενης τεχνολογίας, ενώ τη χρησιμοποιείς για να παράγεις αντιτεχνολογική φιλολογία, δεν είναι μόνο υποκριτική, αλλά έχει και φαρισαϊκές διαστάσεις. Τέτοιο μίσος για τους υπολογιστές μοιάζει πιο πολύ σαν τον ρέψιμο των προνομιούχων, οι οποίοι αφού έχουν χορτάσει ήδη με τις λιχουδιές τους, εξυμνούν τις αρετές της φτώχειας κατά τη διάρκεια των κυριακάτικων τους προσευχών. Όπως το μικροαστικό στρινερικό εγώ, ο lifestyle αναρχισμός του πρωταγωνισμού δεν χωρά τους κοινωνικούς θεσμούς, τις πολιτικές οργανώσεις και τα ριζοσπαστικά προγράμματα, ακόμη λιγότερο μια δημόσια σφαίρα, την οποία όλοι οι συγγραφείς που εξετάσαμε ταυτίζουν με το κράτος. Το σποραδικό, το ασυστηματικό, το μη συνεκτικό, το ασυνεχές και η διαισθητική παραμερίζουν το συνεπές, το έχουν σκοπό, το οργανωμένο και ορθολογικό, πράγματι κάθε μορφή δραστηριότητας που εστιάζει και εμένει σε έναν σκοπό, εκτός βέβαια από το να βγάζεις μια φυλάδα ή να καίσαι ένα σκουπίδο ντενικέ. Η φαντασία αντιπαρατίθεται με τη λογική και η επιθυμία με τη θεωρητική συνοχή, λες και αυτά τα δύο βρίσκονται σε ριζική αντίφαση μεταξύ τους. Το πρώτο πολιτικό σύνθημα για την πρώτη διεθνή, την οποία ο αναρχοσυνδικαλισμός και ο αναρχοκομμουνισμός επαναπροσέγγισαν αφού ο Μάρξ και οι υποστηρικτές του την εγκατέλειψαν, ήταν το αίτημα «Όχι δικαιώματα χωρίς καθήκοντα, όχι καθήκοντα χωρίς δικαιώματα». Για γενιές, αυτό το σύνθημα κόσμησε τις προμετωπίδες αυτών που πρέπει τώρα αναδρομικά να ονομάσουμε κοινωνικά αναρχικά περιοδικά. Σήμερα στέκει ριζικά αντίθετο με το βασικά εγωκεντρικό αίτημα για οπλισμένη επιθυμία, καθώς και με τον ταουιστικό διαλογισμό και τις βουδιστικές νιρβάνες. Όπου ο κοινωνικός αναρχισμός καλεί το λαό για επανάσταση και γυρεύει την ανακατασκευή της κοινωνίας, οι εξωγυρισμένοι μικροαστοί που στελεχώνουν τον κόσμο της υποκουλτούρας, του lifestyle αναρχισμού, καλούν για περιστασιακές εξεγέρσεις και την ικανοποίηση των επιθυμητικών τους μηχανών, για να χρησιμοποιήσουμε τη φρασιολογία των Ντελέζ και Γκουανταρί. Ο κοινωνικός αναρχισμός, κατά την οπτική μου, είναι φτιαγμένος από θεμελιωδώς διαφορετικά υλικά, την πίστη στην παράδοση του διαφωτισμού, με τον αντίστοιχο σεβασμό στο ότι αυτή η παράδοση έμεινε ανολοκλήρωτη και έχει κάποια όρια. Εξαρτώμενος από το πώς θα προσδιορίσει το λόγο, ο κοινωνικός αναρχισμός σημνεί τον ανθρώπινο νου που στοχάζεται χωρίς να αρνείται με οποιοδήποτε τρόπο το πάθος, την έκσταση, τη φαντασία, το παιχνίδι, την τέχνη. Ωστόσο, αντί να τα πραγματοποιήσει κατατάσσοντάς τα σε ασαφείς κατηγορίες, προσπαθεί να τα ενσωματώσει στην καθημερινή ζωή. Είναι ολόψυχα αφοσιωμένος στην ορθολογικότητα, ενώ αντιτίθεται στον εξορθολογισμό της εμπειρίας. Ταγμένος με την τεχνολογία, ενώ αντιτίθεται στη μέγα μηχανή. Ταγμένος με την κοινωνική θέσμηση, ενώ αντιτίθεται στην ταξική κυριαρχία και ιεραρχία. Αφοσιωμένος σε μια αυθεντική πολιτική, βασισμένη στο συνομοσπονδιακό συντονισμό των κοινοτήτων ή των κομμούνων από τους ανθρώπους σε άμεση πρόσωπο με πρόσωπο δημοκρατία, ενώ αντιτίθεται στον κοινοβουλευτισμό και το κράτος. Αν ένα αριστερό ελευθεριακό όραμα μιας μελλοντικής κοινωνίας δεν εξαφανιστεί σε έναν μποέμικο και λούμπινι μήκοσμο, πρέπει να προσφέρει μια λύση στα κοινωνικά προβλήματα. Όχι να περνά φευγαλαία και αλλοζενικά από σύνθημα σε σύνθημα, οχυρώνοντας τον εαυτό του από την ορθολογικότητα με κακή πίεση και φανταχτερή αισθητική. Η δημοκρατία δεν είναι αντιθετική στον αναρχισμό, ούτε είναι η κυριαρχία της πλειοψηφίας και οι μη ομόφωνες αποφάσεις ασύμβατες σε μια ελευθεριακή κοινωνία. Το να διαφωνήσεις ότι η δημοκρατία και ο αναρχισμός είναι ασύμβατοι επειδή οποιοδήποτε εμπόδιο, ακόμη και της μειοψηφίας του ενός, συνιστά παραβίαση της ατομικής αυτονομίας, σημαίνει να προωθήσει όχι μια ελεύθερη κοινωνία, αλλά τη συλλογή ατόμων της Μπράουν, με λίγα λόγια, μια αγέλη. Η εξουσία που πάντοτε υπάρχει θα ανήκει είτε στο συλλογικό, σε μια πρόσωπο με πρόσωπο και ξεκάθαρα θεσμισμένη δημοκρατία, είτε στα εγώ λίγων ολιγαρχικών που θα παράγουν την τυραννία της απουσίας δομών. Το πιο δημιουργικό στοιχείο του παραδοσιακού αναρχισμού είναι η αφοσίωσή του σε τέσσερις βασικές αρχές. Μια συνομοσπονδία των αποκεντρωμένων κοινοτήτων,
μια σταθερή αντίσταση στον κρατισμό, μια πίστη στην άμεση δημοκρατία και ένα όραμα μιας ελευθεριακής κομμουνιστικής κοινωνίας. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα ισχυριζόταν ότι οι αναρχικοί δεν θα έπρεπε να ζουν τον αναρχισμό τους όσο το δυνατόν περισσότερο σε μια καθημερινή βάση, προσωπικά καθώς και κοινωνικά, αισθητικά καθώς και πραγματικά. Αλλά δεν θα έπρεπε να ζουν έναν αναρχισμό που υποτιμά στην πράξη εξαλείφει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν τον αναρχισμό ως κίνημα, πρακτική και πρόγραμμα από τον κρατικό σοσιαλισμό. Ο αναρχισμός σήμερα πρέπει αποφασιστικά να επανακτήσει το χαρακτήρα του ως κοινωνικού κινήματος, ως προγραμματικού και ακτιβιστικού, ενός κινήματος που συνθέτει το ετοιμοπόλεμο όραμά του για μια ελευθεριακή κομμουνιστική κοινωνία με την ευθεία κριτική του καπιταλισμού, όχι πλέον θολού με ονόματα όπως βιομηχανική κοινωνία. Τουλάχιστον, ο κοινωνικός αναρχισμός είναι ριζικά αντίθετος με τον αναρχισμό που επικεντρώνει στον τρόπο ζωής, lifestyle, τους νεοκαταστασιακούς πεάνες στην έκσταση και τον ηγεμονισμό του πάντοτε μαραμένου μικροαστικού εγώ. Οι δύο τους διαφέρουν εντελώς στις αρχές των διακηρύξεών τους, σοσιαλισμός ή ατομικισμός, ανάμεσα σε ένα στρατευμένο επαναστατικό σώμα ιδεών και πρακτικής από τη μία μεριά και έναν περιπλανόμενο βαθύ πόθο για ιδιωτική έκσταση και αυτοπραγμάτωση από την άλλη, δεν μπορεί να υπάρχει κοινότητα. Η απλή αντίθεση στο κράτος μπορεί να ενώνει εξίσου καλά και τους Λούμπεν φασίστες με τους τρινερικούς Λούμπεν, ένα φαινόμενο που έχει το ιστορικό του προηγούμενο. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Ισπανία Αναρχική, τα ηρωικά χρόνια 1868-1936» από τις εκδόσεις Βιβλιοπέλαγος. Σε αντίθεση με τα μαρξιστικά κινήματα, ο Ισπανικός Αναρχισμός έδινε μεγάλη σημασία στον τρόπο ζωής, στην πλήρη αναδόμηση του ατόμου σύμφωνα με τις ελευθεριακές κατευθύνσεις. Έδινε ιδιαίτερη αξία στον αυθορμητισμό, στο πάθος και στην πρωτοβουλία της βάσης. Απεχθανόταν κάθε μορφή εξουσίας και ιεραρχίας. Παρά το αυστηρό ηθικό του περίβλημα, ο Ισπανικός Αναρχισμός εναντιώθηκε στο θεσμό του γάμου, χαρακτηρίζοντάς τον αστική υποκρισία και προπαγάνδισε την ελεύθερη ένωση του άντρα και της γυναίκας. Θεωρούσε τη σεξουαλική πρακτική ως ιδιωτική υπόθεση, με μοναδικό τους περιορισμό το σεβασμό για τα δικαιώματα της γυναίκας. Πρέπει κάποιος να γνωρίζει την Ισπανία της δεκαετίας του 1930, με τις ισχυρές πατριαρχικές και καθολικές της παραδόσεις, για να καταλάβει πόσο τολμηρή ήταν η απόκληση του αναρχισμού από τους κανόνες, ακόμη και των πιο φτωχών, των πιο αγνοημένων τάξεων της χώρας. Πάνω απ' όλα, ο Ισπανικός Αναρχισμός ήταν κυρίως πειραματικός. Τα σύγχρονα σχολεία τύπου Σάμερχιλ είναι άμεση απόγονη των πειραματισμών στην ελευθεριακή εκπαίδευση που εμπνέστηκαν οι γαλουχημένοι με αναρχικές ιδέες οι Ισπανοί διανοούμενοι. Η αντίληψη της ζωής στη φύση χάρισε στον Ισπανικό Αναρχισμό κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του: τη χορτοφαγική διατροφή που συχνά βασιζόταν σε ομές τροφές, τις οικολογικές καλλιέργειες, το απλό ντύσιμο, το πάθος για τη φύση, ακόμη και το γυμνισμό. Ωστόσο, αυτές οι εκφράσεις νατουραλισμού συχνά γελιοποιήθηκαν από τον Ισπανικό τύπο της εποχής και αντιμετωπίστηκαν με συγκαταβατική περιφρόνηση από πολλούς σύγχρονους ακαδημαϊκούς. Το κίνημα το απασχολούσαν όλες οι όψεις της μελλοντικής ελευθεριακής κοινωνίας. Οι Ισπανοί αναρχικοί συζητούσαν με πάθος και τις παραμικρές αλλαγές που θα έφερνε η Επανάσταση στον καθημερινό τρόπο ζωής τους και πολλοί από αυτούς εφάρμαζαν όσο το δυνατόν αυτές τις αρχές άμεσα στην πράξη. Χιλιάδες Ισπανοί αναρχικοί άλλαξαν τις διατροφικές τους συνήθειες και εγκατέλειψαν ηθιστικά βίτσια όπως το κάπνισμα και το ποτό. Πολλοί τελειοποιήθηκαν στη γλώσσα Εσπεράντο με την πεποίθηση ότι μετά την Επανάσταση θα καταργούνταν τα εθνικά σύνορα των χωρών, οι άνθρωποι θα μιλούσαν μια κοινή γλώσσα και θα μοιράζονταν μια κοινή πολιτιστική παράδοση. Το ενδιαφέρον μου δεν ήταν απλά και μόνο ιστορικό. Είχε κεντριστεί από πρακτικά ζητήματα που είχαν ανακύψει στην αριστερά της δεκαετίας του 60, η οποία συχνά διακήρυσε τις αναρχικές θέσεις της. Πολλοί νεαροί ριζοσπάστες της δεκαετίας του 60 χρησιμοποιούσαν τον όρο αναρχία για να αναφερθούν κυρίως σε προσωπικούς στόχους. Μια εγωκεντρική και συχνά αποδιοργανωμένη έκφραση της ατομικής επαναστατικότητας, χωρίς μόνιμα αποτελέσματα, σε ένα κίνημα το οποίο χρειαζόταν απεγνωσμένα σοβαρή ιδεολογία και ελευθεριακές μορφές οργάνωσης. Στο ιδεολογικό και οργανωτικό κενό της Νέας Αριστεράς, και ενώ οι αυτοαποκαλούμενοι αναρχικοί διασκέδαζαν διοργανώνοντας θεατρικά δρόμενα, οι μαρξιστές και ακόμη χειρότερα οι μαοϊκοί άρχισαν να αναλαμβάνουν την καθοδήγηση του κινήματος. Τελικά οι αναρχικοί εγκατέλειψαν την ευρεία λαϊκή και αναρχική Νέα Αριστερά στους εξουσιαστές, οι οποίοι έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην καταστροφή της. Άρχισα να γράφω το βιβλίο «Η Ισπανία Αναρχική» στα τέλη της δεκαετίας του 60, γιατί ήθελα να αποκαταστήσω στα μάτια της νέας γενιάς αυτό το μεγαλειώδες επαναστατικό και εξεγερσιακό κύμα που οι φιλελεύθεροι και οι σταλινικοί παραμόρφωσαν με τόσο χονδροειδή τρόπο. Ήθελα να παρουσιάσω το παράδειγμα ενός αυτοπειθαρχημένου αναρχικού κινήματος, στο πλαίσιο του οποίου απλοί, συνηθισμένοι εργάτες και αγρότες είχαν προσπαθήσει να υποδαβλήσουν μια επανάσταση. Επαναστάτες που γνώριζαν πώς να δομήσουν τις δραστηριότητές τους και λαχταρούσαν πραγματικά να αλλάξουν τον κόσμο και όχι απλά να τον μετατρέψουν σε παιδική χαρά για τις δικές τους πολιτιστικές δραστηριότητες.
προσπάθησα να δείξω ότι στην Ισπανία οι εναρχικοί είχαν επιχειρήσει να εμπλουτίσουν το δικό τους αυθορμητισμό με τη θεωρία, τη δομή, τη συνειδητή δραστηριότητα και ναι, με την προγραμματική δέσμευση στις επαναστατικές αρχές. Ήλπιζα ότι ένα βιβλίο που θα αφορούσε στην ιστορία τους μπορούσε να εκφράσει τη ζωηρή αντίθεση με τις απερισκεψίες και τις παρεκτροπές στις οποίες τόσοι πολλοί νεαροί Αμερικάνοι εναρχικοί τη δεκαετία του 60 είχαν υποβιβάσει την ελευθεριακή τους δέσμευση, συχνά για να επιστρέψουν αργότερα σταδιακά στην ίδια εκείνη κοινωνία που καταδίκαζαν στα νιάτα τους. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι η προσωπική εκδοχή μου για τον αναρχισμό εξαντλεί το σύνολο της ελευθεριακής παράδοσης. Ωστόσο, μου φαίνεται παράδοξο ότι τόσοι πολλοί αναρχικοί σήμερα φαίνονται να αντιμετωπίζουν την έκκλησή μου για ιδεολογική συνοχή, συνέπεια και μια συνολικά επαναστατική άποψη σαν ελιτίστικη, αντιπαραθετική, ακόμη και εξουσιαστική, μόνο και μόνο γιατί διαφωνώ όταν τίθενται ολοφάνερα σύμφωνες και αντιφατικές απόψεις κάτω από το ίδιο ιδεολογικό ψευδώνυμο. Από αυτή την άποψη, παραμένω σταθερά ριζωμένος στο επαναστατικό κίνημα που προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι Ισπανοί αναρχικοί. Ελάχιστα είναι τα οράματα μιας ελεύθερης κοινωνίας που έχουν παρεμηνευθεί τόσο πολύ όσο ο αναρχισμός. Για να μιλήσουμε κυριολεκτικά, αναρχία σημαίνει χωρίς εξουσία, χωρίς κυβέρνηση, δηλαδή μια κοινωνία χωρίς κράτος που βασίζεται στην αυτοδιαχείριση. Στο μυαλό των πολλών, η λέξη ταυτίζεται με το χάος, την αταξία και τις βόμβες των τερροριστών. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο εσφαλμένο. Η βία και ο τρόμος δεν είναι γενή χαρακτηριστικά του αναρχισμού. Υπάρχουν κάποιοι αναρχικοί που έχουν στραφεί σε πράξη τερορισμού, όπως υπάρχουν και άλλοι που αντιτίθεται στη χρήση βίας από θέση αρχής. Ο Μπακούνιν αρνείται κατηγορηματικά πως τα άτομα μπορούν να ζήσουν σαν να κοινώνει τα εγώ. Υποστηρίζει πως οι άνθρωποι θέλουν να είναι ελεύθεροι για να ολοκληρώσουν τους εαυτούς τους και για να ολοκληρώσουν τους εαυτούς τους πρέπει να ζουν με άλλους σε κοινότητες. Στο βαθμό που αυτές οι κοινότητες δεν παραμορφώνονται από την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση και την εξουσία, τείνουν να προσεγγίζουν μια συνεργατική και ανθρωπιστική ισορροπία που πηγάζει από το κοινό συμφέρον.